Καουλίδη μου, πρώτα απ' όλα καλή χρονιά, πάντα με υγεία σου, εύχομαι μακάρι το 2022 να κάνει τα όνειρα σου πραγματικότητα και ό,τι ποθούμε όλοι μας να μας το φέρει. Τώρα όμως να πάμε λίγο στη Σιωμάρα και δεν πάμε. Έχουμε δει την εταιρεία να μας ανακοινώνει τις νέες του ναυαρχίδες Xiaomi 12 και Xiaomi 12 Pro που κάναμε και σχετικό τέξο μονάχα για αυτά και το 12X. Που αν δεν έχεις δει ήδη το βίντεο, ντροπή πρώτα απ' όλα, αλλά μη μου ανησυχείς, θα έχω το σύνδεσμο κάτω στην περιγραφή για να πας να το τσεκάρεις μετά από αυτόν το βίντεο πάντα. Και τα δύο κινητά που λες χρησιμοποιούν τον νέο κορυφαίο επεξεργαστή από την Qualcomm, το Snapdragon 8 Generation 1, για τον οποίο μιλήσαμε σε αρκετά επεισόδια πιο πριν εδώ στο κανάλι, όπου αυτόν τον επεξεργαστή τον είδαμε να μπαίνει πρώτα στο Motorola Edge X30 και όχι σε κάποιον Xiaomi ή ακόμη και Realme κινητό. Ακόμη και στο Motorola των κινητών είδαμε ότι ο επεξεργαστής φαίνεται να έχει θέματα με υπερθέρμανση όταν του ρίξεις σκόρσο, όταν του πιέσεις λίγο, και τα πράγματα δεν φαίνεται να είναι καλύτερα εδώ στο Xiaomi 12 Pro, που προσφέρει και καλύτερο cooling, καλύτερο εξαρισμό, ας το πούμε, από ότι το Xiaomi 12. Όπως δείχνουν αυτές οι πρώτες δοκιμές, όταν σκοσαριστεί λίγο ο επεξεργαστής, που ρίξει πίεση και ζεσταθεί, η απόδοσή του και το frequency του κινητού πέφτει μέχρι και 40% και αρκετά γρήγορα. Μάλιστα, ο μέσος όρος, όπως λένε αυτά τα αποτελέσματα, είναι λίγο πιο κάτω και από τον περσινό Mi 11. Κοίτα, δεν ξέρω για σένα, αλλά εμένα προσωπικά με κρατάει λίγο ακόμη ο φόβος από το Snapdragon 888 με τις υπερθερμάσεις. Και όπως φαίνεται τα πράγματα δεν είναι και καλύτερα με το φετινό Snapdragon 8 Generation 1. Λες να έχουμε τα ίδια θέματα πάλι. Ναι. Ειδήσεις όπως και την προηγούμενη να ακούει Samsung και χαίρεται, αφού όπως μαθαίνουμε η εταιρεία είναι έτοιμη να μας ανακοινώσει τον Exynos 2200, ο οποίος φέτος ίσως να έχει κάποια ελπίδα να ανταγωνιστεί μας με τον αντίστοιχο του Snapdragon 8 Generation 1 της Qualcomm. Φέτος που λες, ο Exynos θα έρθει σε συνεργασία μαζί με AMD για το θέμα των γραφικών, γι' αυτόν περιμένουμε εξαίσια αποτελέσματα και αποδόσεις και να ελπίζουμε και χαμηλότερες από το Snapdragon 8 Generation 1 θερμοκρασίες. Μακάρι. Βέβαια όμως, δεν θα περιμένουμε και πολύ ακόμη για να μάθουμε όλα αυτά, γιατί η Samsung σχεδιάζει να μας το παρουσιάσει στις 11 του μήνα, μία μέρα μετά από τα δικά μου τα γενέθλια, να σας ζήσω, που εκεί θα μας πει και πότε επιτέλους θα γίνει η ανακοίνωση για το Galaxy S22, για τη σειρά Galaxy S22, της ναυαρχίδας της εταιρείας. Μιας τώρα και βρισκόμαστε όμως στον Κορεάτη μας στη Samsung, και επειδή με ρωτήσατε και στο Instagram, που με ακολουθείς εδώ, με ακολουθείς τέλος πάντων και εκεί, όπως ακούγεται η Samsung θα εγκαταλείψει το Android. Όμως, ακού λίγο, πριν να πανικοβληθείς και να πας να πάρεις iPhone από το φόβο σου, μην κάνεις τέτοια, ακού λίγο. Ακόμη, αυτό είναι προς το παρόν μια φήμη. Δεν έχει ανακοινωθεί κάτι σίγουρο, όπως επίσης αυτή η φήμη τώρα λέει ότι η κίνηση αυτή της Samsung δεν θα γίνει σήμερα, αύριο, αλλά σε αρκετά χρόνια μετέπειτα. Τώρα, αναρωτιέσαι το πώς και το γιατί, ακού λίγο. Αρκετά επεισόδια πιο πριν στο τέξο, μιλήσαμε για το Fuchsia, το νέο το λειτουργικό το οποίο δουλεύει Google εδώ και αρκετά χρόνια. Αυτό λοιπόν το λειτουργικό θα πάρει τη θέση του Android σε Samsung συσκευές και όχι μόνο από ό,τι ακούγεται, αφού και άλλοι κατασκευαστές θα κάνουν αυτήν την κίνηση από Android στο Fuchsia. Άρα μη μου αγχώνεσαι. Προς το παρόν. Στις 11 τώρα του Γενάρη δεν θα έχει την τιμητική της μονάχα η Samsung, αλλά από ό,τι φαίνεται και η OnePlus, όπου αναμένουμε από την εταιρεία να μας ανακοινώσει και επίσημα το OnePlus 10, τα νέα OnePlus 10, την OnePlus 10 σειρά. Τουλάχιστον αυτό λέει το βίντεο που βλέπεις τώρα στην οθόνη σου που έχει διαρρεύσει μέσω Twitter, που μας δείχνει τη συσκευή σε μαύρο και σκούρο πράσινο χρωματάκι και η ημερομηνία 11 πρώτου και ώρα 2 το μεσημεράκι. Όπως μαθαίνουμε τώρα, το βίντεο δείχνει την προέκδοση του OnePlus 10 που αναμένουμε να έχει τριπλό κάμερα setup στο πίσω μέρος, με την κύρια κάμερα να είναι στα 48 MP, 50 MP για την ultra wide και 8
megapixel telephoto phagon με 3,3 οπτικό zoom, αλλά και το λογότυπο της Hasselblad, έτσι λέγεται, Hasselblad, ναι, τέλος πάντων, εκεί πίσω στις κάμερες, που φέτος ακούγουσε OnePlus. Ελπίζουμε να είναι κάτι περισσότερο από τους χρωματισμούς απλά όπως είδαμε στο OnePlus 9 Pro. Ναι. Τέλος πάντων, αυτά όλα είναι ακόμη φήμες και στις επόμενες μέρες θα γνωρίζουμε κάτι πιο σίγουρο. Αυτό, γράφεις στο κανάλι. Ναι, αυτό. Αν είσαι μιλαρό παιδόν τώρα και βρίσκεσαι στη Νέα Νιόρκη και βλέπεις τα τεξό, αυτό δεν εννοείται. Τότε, από ό,τι φαίνεται, δεν θα μπορέσεις να αλλάξεις τη χρονιά σου στον Ναό του Μήλου. Όχι ότι βέβαια πιστεύω να υπάρχει κάποιος που θα έκανε αυτή την αλλαγή του χρόνου σε κάποιον μαγαζί της Apple. Όχι, ε. Αυτή η παλιοκατάσταση που λες που περνάμε ανάγκασε την εταιρεία να κλείσει τα καταστήματα του στη Νέα Νιόρκη λόγω της έξαρσης η οποία επικρατεί. Έτσι, τα μιλαρόπαιδα μου θα αρκεστούν να κάνουν παραγγελίες online. Αν όμως έχεις τόσο μεγάλη ανάγκη και βρίσκεσαι στη Νέα Νιόρκη, μπορείς να πάρεις το αυτοκινητάκι σου και να πας σε κάποια άλλη πόλη να γιορτάσεις την αλλαγή του χρόνου στον Ναό του Μήλου ή απλά να παραγγείλεις κάτι online και να πας σε ένα κατάστημα όμως από έξω να παραλάβεις και να πάρεις τη μυρωδιά σου από το Μήλο. Κάτι ακόμη που με ρωτήσατε στο Instagram και το έγραψε και ο Ανδρέας στο decaholic.gr είναι για το σχεδιασμό του iPhone 14. Υπάρχουν αρκετές φήμες και νομίζω και το μιλήσαμε εδώ στο τέξο ότι θα έρθει σε σχεδιασμό, με σχεδιασμό τι έπαθα σήμερα, ο οποίος μοιάζει του iPhone 4, που είναι σίγουρα είναι πάρα πολύ όμορφος αν με ρωτάς εμένα, με τις κάμερες να μην προεξέχουν από πίσω τόσο πολύ, αλλά ακούγεται επίσης ότι πρώτο θα βγει το notch και μπαίνει μια τρυπούλα μπροστά στην κάμερα όπως γίνεται και στα Android κινητά. Που κάποιοι λένε ότι ξέρεις πάει το Face ID, άλλοι λένε ότι θα είναι μέσα από την οθόνη. Που εμένα δεν μου κάθεται κάτι τέτοιο, γιατί η Apple δεν κάνει τόσο σημαντικές αλλαγές έτσι μπαμ 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 μπαμ. Και δεύτερον τώρα, ότι θα φέρει πίσω τον αισθητήρα διαδαχτυλικά αποτυπώματα για να ξεκλειδώνει τη συσκευή σου, όχι στο πλάινο κουμπάκι του ξεκλειδώματος έναξης, πώς το λένε στο πάντο, αλλά μέσα από την οθόνη. Που και πάλι λίγο δύσπιστο με βλέπεις και εκεί. Εσύ τι πιστεύεις? Περιμένω να ακούσω τη δική σου σκέψη κάτω στα σχόλια. Τη γνώμη μου τώρα για τη Realme και τα κινητά του την ξέρεις ήδη, αφού είσαι μπορείς να είναι τεκαχολίδης εδώ και καιρό. Καταπληκτικά κινητά, καταπληκτικές τιμές. Αυτό από ό,τι φαίνεται πιστεύει και ο υπόλοιπος κόσμος. Αφού βλέπουμε την εταιρεία να έχει μια άνοδο 831% το τρίτο τρίμηνο του 2021. Αν συνεχίσει η εταιρεία που λες αυτήν την ανωδική πορεία, βλέπω να παίρνει τη θέση πολλών. Αρκεί βέβαια να μην μας τα χαλάσει όπως έχουν κάνει κάποιες άλλες εταιρείες. Ονόματα δεν λέμε, OnePlus δεν θίγουμε. Άντε!